Πάμε στη συνάδελφο τώρα την Κυριακή Πασκάκη για να δούμε μαζί το αστυνομικό δελτίο της ημέρας Κυριακή. Είχαμε καταρχάς ένα ακόμα σημείο των καιρών, έτσι. Αναφέρομαι στην ληστεία σε μια γυναίκα την οποία την έδεσαν, τη φήμωσαν. Στον πολυαθό της Ροδόπης, Σταύρο, συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Πλούσιο και σήμερα το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι της γυναίκας και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, την φήμωσαν, την έδεσαν και πήραν, τις άρπαξαν μέσα ό,τι χρήματα βρήκανε μέσα στο σπίτι της, καθώς επίσης τη Βέρα και τον Σταυρό, δηλαδή τα χρυσαφικά τα οποία φορούσε εκείνη την ώρα. Ό,τι πολύτιμο είχε η γυναίκα πάνω. Η γυναίκα, έτσι ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, το συγκεκριμένο περιστατικό αναστάτωσε την περιοχή και τους κατοίκους. Μιλάμε τώρα για πρωτόγνωρα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνελήφθησαν και κλέφτες, οι οποίοι μάλιστα ήταν και ανήλικοι, διαρρήκτες από τα πολύ μικρά τους χρόνια, στην τρυφερή τους ηλικία, η οποία φαίνεται πως δεν είχαν και τόσο τρυφερή δράση, έτσι. 15, 16 και 17 ετών συγκεκριμένα τα ανήλικα παιδιά, όπως και εσύ ανέφερες, Σταύρο. Τώρα το περιστατικό αυτό συνέβη και πάλι σε οικισμό της Ροδόπης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Κομωτινής συνέλαβαν τα τρία αγόρια μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν και, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, συνέλαβαν και τον πατέρα εκ των δύο αγοριών και αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Έτσι, τον συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Βεβαίως τα αγόρια προσπάθησαν να έκλεψαν διάφορα αντικείμενα από αγρικίες και αποθήκες. Και μια σύλληψη για ηρωίνη είχαμε σήμερα, μάλλον χθες, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, 15 κιλά λοιπόν ηρωίνης. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε, Σταύρο, στο τελωνείο των Υψάλων. Εκεί οι Τούρκοι υπάλληλοι εντόπισαν με τη βοήθεια καλά εκπαιδευμένου σκύλου τη συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε πυροσβεστήρες. Και βεβαίως να πούμε ότι... Οι πυροσβεστήρες αντί για την πυροσβεστική σκόνη ήταν ηρωίνη τελικά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο οδηγός του συγκεκριμένου λεωφορείου συνελήφθη. Κυριακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα